Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μεγάλος πανικός επικρατεί όταν το ελαιοτριβείο των Βρετάκων τυλίγεται στις φλόγες. Μία προσεξία θα είναι αρκετή για να σκορπιστεί ο τρόμος. Όλο το ελαιοτριβείο κινδυνεύει να γίνει στάχτη. Η οικογένεια Βρετάκου ζει τον απόλυτο τρόμο, βλέποντας την περιουσία αυτή να καίγεται ολοσχερός. Ο πανικός που επικρατεί είναι τεράστιος. Όλοι οι εργάτες βγαίνουν έξω ουρλιάζοντας. Ο Ισίδωρος και η Αθήνα δεν μπορούν να πιστέψουν όλα όσα βλέπουν. Η Αρεόπολη είναι στο πόδι και όλοι τρέχουν να βοηθήσουν. Μόνο που ένα άτομο είναι παγιδευμένο στις φλόγες. Μόλις ο Αποστόλης συνειδητοποιεί πως η ευτυχία βρίσκεται μέσα στην φωτεία, τρελαίνεται, αντιλαμβάνεται πως η αγαπημένη του κινδυνεύει πολύ σοβαρά να χάσει τη ζωή της. Η ευτυχία έχει παγιδευτεί και είναι αν μπορεί να αντιδράσει. Ο καπνός δεν την αφήνει να αναπνεύσει, να δει καθαρά και να βρει την έξοδο. Ενώ όλοι είναι έξω, ο Αποστόλης παίρνει μία μεγάλη ανάσα και μπαίνει μέσα στις φωτιές. Όλοι ουρλιάζουν. Ο Αποστόλης χωρίς να το σκεφτεί και πολύ μπαίνει μέσα στις φλόγες, για να σώσει την αγαπημένη του ευτυχία. Την έχει στην αγκαλιά του σφιχτά και την βγάζει έξω, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το σημαντικότερο όμως είναι σώα και αυλαβής. Το περιστατικό αυτό θα αλλάξει ολοκληρωτικά τις ζωές τους. Η ευτυχία αν και στη ζωή της υπάρχει άλλος άντρας, θα αρχίσει να βλέπει αλλιώς τον Αποστόλη ξανά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.